Η Βρετανία είπε το τελευταίο αντίο στη βασίλισσά της με τη μεγαλύτερη νεκρική πομπή στην παγκόσμια σύγχρονη ιστορία. Ο κυλίβαντας βάρους 3 τόνων, στον οποίο ήταν τοποθετημένη η σωρός, συνοδευόμενος από 142 μέλη του πολεμικού ναυτικού, χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες κηδείες, όπως του πατέρα της, αλλά και του πρώτου πρωθυπουργού στη θητεία της, Winston Churchill. Την προσοχή όλων τράβηξε το χειρόγραφο μήνυμα εις μνήμην με αγάπη και αφοσίωση Κάρολος, τοποθετημένο πάνω στο φέρετρο, και το στεφάνι που σύμφωνα με τον άκτορα ήταν φτιαγμένο και αυτό κατά πέτηση του βασιλιά. Στολισμένο με δεντρολίβανο, βελανιδιά και μυρτιές. Τα ίδια ακριβώς άνθη που χρησιμοποίησε η Ελισάβετ στη γαμήλη ανθοδέσμη της το 1947. Η κηδεία έγινε παρουσία 2.000 υψηλών προσκεκλημένων και θεωρείται η μεγαλύτερη σύναξη ξένων ηγετών των τελευταίων δεκαετιών. Αρνητικά σχόλια δέχτηκε ο βουλευτής Κουάζικ Βάρντενκ για τη συμπεριφορά του στην κηδεία της βασίλισσας. Η κάμερα τον συνέλαβε να γελάει, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίαζαν ότι μπορεί να ήταν και μεθυσμένος. Η Μέγαν Μάρκλ τράβηξε τα βλέμματα πολλών, καθώς ο φωτογραφικός φακός της συνέλαβε να δακρύζει, ενώ δεν δίστασε να επαναλάβει την κίνηση που είχε φέρει ποικίλες αντιδράσεις λίγες μέρες πριν, πιάνοντας τρυφερά το χέρι του Δούκα του Σάσεξ που τη συνόδευε αυτή τη φορά με ένα απλό σμόκιν και όχι στρατιωτική στολή όπως ο αδερφός του Βίλιαμ. Τα παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα λήγησαν με την 7χρονη λιλιπούτια πριγκίπισσα Σάρλοτ, που έδειχνε σοβαρή καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής, υπενθυμίζοντας το πρωτόκολλο στον 9χρονο και δεύτερο στη διαδοχή αδερφό της, πριγκίπα Τζόρτζ. Και τα δύο παιδάκια με στοικότητα ακολούθησαν όλη τη μακρά διαδικασία της κηδείας, με τη Σάρλοτ να ξεσπά σε κλάματα την ώρα που η σωρός έφτανε στην αψίδα του Wellington. Τα κοσμήματα που επέλεξαν οι γαλαζοαίματες καθόλου τυχαία. Το μικρό πέταλο, καρφωμένο στο μαύρο φόρεμα της μικρής πριγκίπισσας, ήταν μια οπτική οδή στην αείμνηστη γιαγιά της, γνωστή λάτρη των αλόγων και των υποδρομιών. Η μητέρα της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, φόρεσε ένα μαργαριταρένιο κολιέ που άνοικε στην ίδια τη βασίλισσα, ενώ η δούκισσα του Σάσεξ επέλεξε πάλι τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια που της δώρησε η βασίλισσα το 2018. Το μαύρο πόνι της Ελισάβετ, η Έμα, συνοδευόμενο από τον υποκόμο, παρακολούθησε και αυτό την νεκρική πομπή, αλλά και τα δύο κόργοι, η Σάντι και ο Μιούικ, μεταφέρθηκαν από το προσωπικό στους κήπους της βασιλικής κατοικίας για να περιμένουν την άφιξη της σωρού. Μάλιστα, είδαμε συγκίνηση μεγάλη, είδαμε τον Κάρολο να δακρύζει, τη μικρή Σαρλότ και αυτή να ξεσπάει σε λιγμούς. Αλλά πλέον χαιρόμαστε γιατί όλα αυτά πολύ σύντομα θα μοιάζουν έτσι, μια μακρινή ανάμνηση και εμείς έχουμε τη διάθεση και την ψυχολογία, ρε παιδί μου, να νιώσουμε και λίγο ωραία. Δηλαδή μας έχει βαρύνει λίγο όλο αυτό το κλίμα. Να δούμε πλέον από το παλάτι μόνο ωραία πράγματα και ευχάριστα. Κοιτάξτε, είχε ωραία πράγματα, δεν μπορεί να έχει μια κηδεία, αλλά θέλω να πω ότι μέσα σε όλα αυτά, Δημήτρη, είδαμε και τα στιλιστικά της κηδείας, είδαμε και στο βίντεο το πολύ ωραίο που ετοίμασε η Φωτεινή Ψυχίδου. Πάλι τι φόρεσαν οι κυρίες, τι επέλεξαν, τα μαργαριτάρια. Όπως είπε και η Ελένη, εννοείται την Σάρλοτ. Εσύ να μας πεις όμως από όλα αυτά που είδαμε, τι συζητιέται ακόμα σήμερα. Αυτό είναι το θέμα στη Βρετανία. Τι συζητιέται ακόμα. Ακόμα σήμερα συζητιέται λοιπόν η Μέγαν. Η θέση που πήρε η Μέγαν, η δούκισσα του Σάσεξ, μέσα στο Αβαΐο. Καθώς πολλά μέσα λένε ότι η θέση που της δόθηκε ενδεχομένως να ήταν εσφαλμένη, καθώς οι τηλεοπτικές κάμερες δεν είχαν ούτε ένα ωφέλιμο πλάνο από την ίδια τη Μέγαν, καθώς ακριβώς μπροστά της είχε στηθεί ένα πολύ ψηλό κερί και στην πρώτη σειρά μπροστά της στεκόταν επίσης ο σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, ο οποίος είναι ενδεχομένως το υψηλότερο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Οπότε οι κάμερες δεν είχαν ούτε ένα ωφέλιμο πλάνο από τη Μέγαν. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάει εδώ πολύ ο Βρετανικός τύπος, όπως επίσης και την μικρή Σάρλοτ, η οποία συνεχίζει να διορθώνει τα αδέλφια της. Η Σάρλοτ, να πούμε ότι είναι η μεσαία κόρη του Βίλιαμ και της Κέιτ. Διόρθωσε χθες, όπως είδαμε, τον πρίγκιπα Γεώργιο για να πάρει την στάση έτσι που να δείχνει σεβασμό στην Βασίλισσα. Κάτι το οποίο είχε κάνει
και στο Ιωβιλείο, στους γιορτασμούς για τα 70 χρόνια της Βασίλισσας, στον μικρότερο αδελφό της, τον Λούις, όταν εκείνος είχε κάνει κάποιες υπερβολικές χαιρετούρες στον κόσμο, τον γιόρθωσε αμέσως και του είπε να σταματήσει. Από ποιον πήρε αυτό το κορίτσι, δεν ξέρω. Αυτό σκέφτομαι, ποιον μπορεί να πήρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν όλες αυτές τις μέρες κοντά μας, που μας μετέδιδες έτσι, τα πάντα, όλες τις εξελίξεις. Να είσαι καλά, τι να πω, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να σε δούμε για κάτι ευχάριστο, να έχεις να μας πεις ευχάριστα. Και Δημήτρη, άμα έρθεις καθόλου Ελλάδα, πάρε ένα τηλέφωνο. Τι καψούρα είναι αυτή. Πέρα, εγώ τον να ξέρεις πιο ωραίος έτσι, να άνοιξε η καρδιά μου την ιδέα έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά.